όταν σας πω για την γραφή του προφήτου Ηλία, έχουμε όσοι είστε φιλοξενούμενοι προσκυνητές, έχουμε ένα υπέροχο Ελισά και εδώ πιο πάνω από το χωριό. Περνάτε ευθεία το δρόμο και φτάνετε στο Ελισάκι και ο δρόμος έγινε τέλειος, οπότε μπορούμε να ανεβούμε όλοι μετάβριο την ύμη του προφήτου Ηλία. Είναι ένα παλιό εκκλησάκι, με συνδέουν και με πολλές μνήμες, γιατί το ξεκίνησε ο πεθερός μου να το φτιάχνει. Είναι της 20 του μηνός, την παραμονή θα κάνουμε τον Εσπερινό, στις 7 η ώρα, και ανήμερα θα λειτουργήσουμε 7 με 9.30. Τώρα, το δεύτερο που ήθελα να σας πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ για το πόσος κόσμος ήρθε την ημέρα της αγρυπνίας του Αγίου Παϊσίου, δείγμα πόσο πολύ έχει ριζώσει στις καρδιές και έχει μπει στις καρδιές των ανθρώπων ο Άγιος Παϊσίος. Σήμερα έχουμε και ένα μνημόσυνο που οι ρίζες του είναι στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, γι' αυτό πάλι θα θυμηθούμε τον γέροντα τον Παπαφώτη, τον Λαβριώτη, τον από τη Λέσβο, από τη Μίσο, εκεί από το νησί, που κι αυτός ήρθε και λειτουργήσε εδώ στο ναό. Και σήμερα έχουμε το μνημόσυνο, σαν σήμερα εκκοιμήθη ο Παπαφίλιππος, ο παπάς τόσα χρόνια αυτού του τόπου, ο οποίος ήταν το πνευματικό παιδί του Παπαφώτη, γι' αυτό κυκλοφορούσαν και οι δυο ξυπόλοιποι. Τι νομίζετε, οι Άγιοι παίρνουν ο ένας από τον άλλο και τα πνευματικοπαίδια παίρνουν από τον πνευματικό τους και κάνουν τις ίδιες ομορφιές ή τις ίδιες χαζομάρες, εξαρτάται ποιος είναι ο πνευματικός, για να περνάει η ζωή και να περπατάει προς την άλλη τη ζωή. Σήμερα δεν έχω ιδιαίτερα να σας πω κάτι, γιατί το Ευαγγέλιο μου έκανε τόση πολύ εντύπωση που δεν βρήκα κάτι ιδιαίτερο να σας πω. Είναι για το πώς πρέπει να λάμπουμε, λέει, σαν φως. Τι να πω τώρα, πόσο σπουδαίο είναι να λάμπει ο άνθρωπος και να είναι φως. Αντί να σκορπάει σκοτάδι και απελπισία, να σκορπάει φως στους ανθρώπους. Αλλά πότε όμως, όταν θα δουν, λέει, τα καλά ημών έργα, και θα δοξάζουν ποιον, όχι εμάς, αν κάνουμε κάτι καλό που εμείς αμέσως καφιόμαστε, αλλά να δοξάζουν, λέει, τον Πατέρα ημών εν της ουρανής. Δηλαδή, για κάθε τι καλό που βλέπουν πάνω σε αυτούς τους χριστιανούς, να δοξάζουν τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Και το Ιερό Βιβλίο της Αποκάλυψης, από την πρώτη στιγμή τους χριστιανούς, τους είπε Αγίους. Πες, λέει, στους Αγίους, στο εικόνιο, στα λίστρα, λέει εκεί ο Θεός, μέσω της προφητείας, της Αποκάλυψης, στον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Και ο τίτλος των πρώτων χριστιανών ήταν οι Άγιοι. Γιατί? Γιατί είχαν ζωή Αγία. Η πρώτη μεγάλη τους αρετή, η πρώτη μέγιστη αρετή τους ήταν η αγάπη μεταξύ τους που έφτανε μέχρι την κοινοκτημοσύνη. Τι σήμαινε κοινοκτημοσύνη? Να έχουν τα πάντα κοινά. Γι' αυτό και κάθε μέρα μαζεύονταν στις κατακόμβες και εκεί έτρωγαν όλοι μαζί. Ίστιον άπαντες κοινά. Τα ίδια μαζί μεταξύ τους. Και οι πλούσιοι δίνανε ό,τι είχανε για να τρώνε και οι φτωχοί μαζί. Και εκεί κάθε μέρα κλώντες τον άρτον, δηλαδή σπάζοντας κομμάτια τον άρτο. Ποιον άρτο όμως?
τον Άγιο Άρτο, τη Θεία Κοινωνία, τον Χριστό και πίνοντες, λέει, εκ του ενός ποτηρίου. Πόσο όλες οι φράσεις δείχνουν το μαζί, δείχνουν την κοινή ζωή, δείχνουν τη συνύπαρξη, δείχνουν το μεγαλείο της αγάπης. Αυτοί ήταν οι πρώτοι χριστιανοί, 3-4 αιώνες. Και όταν μετά έγινε επίσημη θρησκεία του κράτους, πώς χάθηκαν πολλά από αυτά και ψάχνουμε σήμερα να βρούμε αγάπη και δεν βρίσκουμε και ψάχνουμε να βρούμε κοινή ζωή και τη βρίσκουμε. Προσέξτε, την κοινή ζωή τη βρίσκουμε, έμεινε ένα κομμάτι. Πού? Στα μοναστήρια μας. Εκεί που ο κάθε μοναχός δεν έχει τίποτα δικό του. Όλα ανήκουν στη Μονή και όλα ανήκουν το ίδιο, όσο ένδοξος ή πλούσιος να ήταν στην έξω του ζωή ένας μοναχός ή μία μοναχή, όταν πάει στο μοναστήρι, ακουμπάει τα πάντα στο μοναστήρι και όλα τα έχουν όλοι οι μοναχοί και μέσω όλων των μοναχών τα έχει η Εκκλησία. Και θα σας πω και κάτι τώρα που ίσως να μην το έχετε καταλάβει, να μην το έχετε βάλει στο μυαλό, να μην το έχουμε βάλει στο μυαλό. Ότι και η προσευχή του μοναχού δεν είναι για τον εαυτό του μόνο, είναι για όλους μας. Ο μοναχός που θα πάει στην έρημο και θα ξεχάσει να προσεύχεται υπέρ του σύμπαντος κόσμου, όλου του κόσμου, αυτός έχει ξεστρατήσει μέσα. Και ο μοναχός νοιάζεται, πονάει, κλαίει, γονατίζει, ξενυχτάει, παιδεύεται. Για ποιους? Για όλους μας. Αυτό το όλοι μαζί, λοιπόν, θέλει η Εκκλησία μας. Αυτό το όλοι μαζί θέλει ο Θεός μας. Γι' αυτό και σε κάθε ναό έχουμε όλους τους Αγίους, αλλά και όλοι οι πιστοί μαζί. Ξέρετε, δεν μπορεί κάποιος παπάς να κλειδώσει τον ναό και να λειτουργεί μόνος του. Ακόμα και στη δύσκολη περίοδο του κορονοϊού, τι ήθελε η Εκκλησία, όχι τον παπά μόνο του, αλλά αν θυμάστε, έβαλε το νούμερο 4, ο παπάς και 3 ακόμη τουλάχιστον. Και ο ασκητής εκεί δεν λειτουργεί μόνος του. Ο παπατήχων φώναζε κάποιους, μέσα σε αυτούς και έναν φίλο μου, για να λειτουργέται και να κάνει κανονικά τη Θεία Λειτουργία. Αυτό το μαζί, λοιπόν, αυτό το όλοι μαζί, αυτή η συνύπαρξη, αυτή η μετοχή στο ίδιο Άγιο Ποτήριο είναι που μας κάνει οικογένεια με Πατέρα τον Θεό, με Μάνα μας την Παναγία και με αδέρφια μας όλους τους Αγίους, αλλά και όλους τους Χριστιανούς. Να είμαστε λοιπόν καλά, να συνεχίσουμε να περνάμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Θα κάνουμε την ακολουθία και τη λειτουργία της Αγίας του προφήτη Ηλία και θα κανονίσουμε τώρα που είδαμε ότι έγινε ωραίος ο δρόμος να κάνουμε και 2 αγρυπνίες μέσα στο 15 Αύγουστο εκεί χωρίς φώτα, μόνο με το καντιλάκι του Αγίου και με ένα κεράκι στους ψάλτες. Να φέγγουν τα αστέρια και να φέγγει και το φεγγάρι μέσα στη δροσιά του δάσους. Και όλο το 15 Αύγουστο από την 1η του μηνός μέχρι και τις 13 θα είμαι κάθε απόγευμα εδώ μετά τις ακολουθίες για να κάνω την εξομολόγηση και να σας βλέπω. Την παραμονή τώρα του πανηγυριού μας,
Φέτος έχουμε σειρά να έρθει την παραμονή ο Δεσπότης μας, να μας δώσει την ευλογία Του, να τιμήσει το πανηγύρι μας σε ένα χωριό που αξίζει να το θυμάμαι, αξίζει να το αγαπάμε, αξίζει, και σας ευχαριστώ πολύ που αυτό το χωριό και εσείς όλοι με δέχεστε με τόση αγάπη και με κάνατε δικό σας άνθρωπο, δικό σας κάτω. Έτσι νιώθω πλέον και εγώ σε αυτόν τον τόπο. Πήγα στα μέρη μου και ήταν να φύγω να γυρίσω Σάββατο βράδυ. Και αφού τελείωσα εκεί τις δουλειές μου, λέω στην κυρία Μαρία, δεν τα μαζεύουμε όλα να πάμε πίσω. Τι θέλουμε εδώ τώρα, ξένιωσε ο τόπος μας. Ο τόπος μας και το σπίτι μας και η καρδιά μας είναι εκεί στις δύο ενορίες που έχουμε τόση αγάπη, τόση ομορφιά, τόση καλοσύνη. Να είμαστε καλά, να περνάμε όμορφα και να μην σκοτεινιάζει το μυαλό μας, να είμαστε φως, όπως είπε το Ευαγγέλιο. Και όταν είμαστε φως, φτιάχνεται μέσα μας ένας μικρός παράδεισος και αυτός ο παράδεισος μοσχοβυρίζει και έξω. Όταν γίνεται σκοτάδι, φτιάχνεται μια κόλαση. Κόλαση μέσα, κόλαση έξω, άντε μετά να κάνεις άκρη.